Θυμάστε την προηγούμενη φορά είχαμε αρχίσει με έναν άλλο κεφάλαιο του Αγίου Σημείου του Νέου Θεολόγου που ήθελα να μας πει για τους τρεις τρόπους προσευχής. Ο πρώτος τρόπος ήταν ο χειρότερος, δηλαδή να υψώνει κανείς τα χέρια του στον ουρανό, τα μάτια του, τις σκέψεις του, το νου του, τους λογισμούς του και να αρχίσει να φαντάζεται. Να φαντάζεται τους αγγέλους, να φαντάζεται τους Αγίους, να φαντάζεται τα κατοικητήρια των Αγίων κλπ. Που αυτός ο άνθρωπος φουσκώνει από υπερηφάνεια και όπως μας είπε, εάν είναι ασκητής ερημίτης μόνος του θα τρελαθεί στο τέλος. Εάν πάλι είναι με άλλους αδελφούς, αν δεν τρελαθεί τουλάχιστον προκοπή δεν θα κάνει. Ο δεύτερος τρόπος, λιγότερον κακός, είναι εκείνος ο οποίος φεύγει με τον νου του από τα εξωτερικά αισθητήρια, είπαμε, συνάγει τους λογισμούς του, αλλά άλλοτε προσέχει στα λόγια της προσευχής και άλλοτε κάθεται και συζητά με τους λογισμούς του και εχμαλωτίζεται από τους λογισμούς του. Και ενώ αγωνίζεται, στην ουσία δεν πετυχαίνει τίποτε, χάνει και την υπομονή του, χάνει και τον κόπο του, και μένει και αυτός άκαρπος. Και μετά μας έκαμε έναν πρόλογο για τον τρίτον τρόπο που είναι ο πιο σωστός τρόπος σύμφωνα με τους πατέρες. Έλα κυρία Αντρούλα. Αλλά αν θυμάστε μας είχε πει ότι ο τρίτος αυτός τρόπος έχει κάποιες προϋποθέσεις. Θυμάστε. Να έχουμε απλότητα, ειλικρίνεια όπως έναν παιδάκι, να έχει υπακοήνη στο πνευματικό του, να έχει τη συνείδηση του καθαρή απέναντι στο Θεό, απέναντι στο πνευματικό του, απέναντι στους συνανθρώπους του, το κατά δύναμη. Βεβαίως άνθρωποι είμαστε, θα πέσουμε, να σηκωνόμαστε αμέσως. κάτι θέλετε να ρωτήσετε. Είναι πάνω στο δεύτερο τρόπο, εκεί που λέτε για το σκηνάκι του λογισμού του, ναι. Και μετά λέει η συζητά μαζί. Ναι. Το να φεύγει τον νου του από τα εξωτερικά ρεθίσματα και να μαζεύει όλους τους λογισμούς του, αλλά να τους βάλει μες στον κάλαθο. Όχι να κάθεται να συζητά μαζί τους την ώρα της προσευχής. Ακόμα και καλούς. Η προσευχή είναι η ώρα που μιλούμε με τον Θεό. Αν κάνω καλούς λογισμούς, ασχολούμαι, μιλώ με τον εαυτό μου, δεν μιλώ με τον Θεό. Το κάθε πράγμα έχει την ώρα του. Το καλό, ου καλό, εάν μη καλός γίνεται. Δηλαδή, το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνει το χρόνο που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, με τις συνθήκες που πρέπει. Η ώρα της προσευχής είναι η ώρα που επικοινωνούμε εγώ προσωπικά με τον προσωπικό Θεό. Εάν κουβεντιάζομαι τους λογισμούς μου, αφήνω τον Θεό στην πάντα, γυρίζω την πλάτη μου και μιλώ με τον εαυτό μου, με τους λογισμούς μου. Αυτό δεν έχει καρπό. Ναι. Αυτό που λέτε τώρα, όταν προσευχόμαστε εγώ στη λειτουργία και στο σπίτι μας, ο λογισμός μου φεύγει και μπορεί για κάποια λεπτά, ναι. Πράγματι να μιλάμε τον... Όχι, πέστε το πιο καθαρά. Μερικά δευτερόλεπτα στρέφεται στον Θεό και τον υπόλοιπο χρόνο είναι που μιλούμε. Είναι πολλές αυτές οι φορές όπως πάλι. Τότε δεν έχει καμία αξία. Όχι, αυτός αγωνίζεται. Εδώ μιλάει για εκείνον ο οποίος το έχει σαν το τυπικό του. Το τυπικό του έτσι είναι. Κάποτε να προσέχει, κάποτε να κάθεται να μιλά με τους λογισμούς που εχμαλωτίζεται. Είτε καλούς είτε κακούς. Δηλαδή έτσι συνηθίζει να κάνει. Άλλον εκείνος που φεύγει ο νους του και αγωνίζεται ο καημένος. Έχει διαφορά το έναν από το άλλο. Εκείνον που καταδικάζει είναι να το θεωρούν σαν τρόπο προσευχής. Το να κάθεται να σκέφτεται, να κουβεντιάζει με τους λογισμούς του. Όχι, όταν φεύγει. Εντάξει, να προσπαθούμε μετά να τον ξαναφέρνουμε πίσω. Να συνεχίσουμε με το σημερινό. Λοιπόν,
αφού μας έβαλαν τις προϋποθέσεις ο Άγιος Σημειών, διευκρινίζει ποιος είναι αυτός ο τρίτος τρόπος που είναι ο αληθινός τρόπος προσευχής και μας λέει η αληθινή και απλανής προσευχή, αληθινή και απλανής, δηλαδή που δεν πλανόμεθα από τον πειρασμό, από τον διάβολο, είναι να φυλάγει ο νους την καρδιά του και πάντοτε να κινείται μέσα σε αυτήν την καρδιά και από εκεί να προσεύχεται. Εδώ βλέπουμε τη συμφωνία των πατέρων. Κάτι παρόμοιο μας είπε και ο Άγιος Νικηφόρος. Θυμάστε που είπε να προσπαθούμε να στρέφουμε τον νου μας και με έναν πρακτικό τρόπο με την εισπνοή να το φανταζόμαστε να κατεβαίνει κάτω στο σκήθος εκεί, και αφού εμείς δεν μπορούμε να τον κατεβάσουμε στην καρδιά, διότι εκείνον είναι προχωρημένες καταστάσεις, απαιτεί πλήρη καθαρότητα της καρδιάς για να κατεβεί ο νους στην καρδιά, και δεν είναι του ανθρώπου αυτόν, είναι δώρο Θεού, ούτου θέλοντος ουδέ του τρέχοντος, τουλάχιστον λέει, αφού δεν μπορούμε να το καταφέρουμε τούτο, να κατεβάσουμε τον νου στην καρδιά, τουλάχιστον να τον έχουμε εκεί στο σκήθος, που είναι το ταμείο των λογισμών, που είναι η έδρα της καρδιάς, και τρόπον την εκεί, όπως ένας που χτυπά συνεχώς την πόρτα να του ανοίξουν, εκεί εύχεται, εκεί στην περιοχή του σκήθους, να νιώθουμε το σκήθος μας, όπως είπαμε, και είναι θέλημα Θεού το πότε θα ανοίξει η δίωδος να μπούμε και στην καρδιά. Εμείς να μην το επιχειρούμε. Εμείς απλώς να κατεβάζουμε το νου μας εις το σκήθος. Λοιπόν, και τα ίδια έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αν θυμάστε, ότι ο νους όταν γίνεται τρισσός και παραμένει ενιαίος, τότε εννοείται με τη θεαρχική τριάδα. Και είπαμε τι εννοούμε ο νους είναι τρισσός. Έχει το κατοικώνα ο άνθρωπος, και εδώ κυρίως είναι που ομοιάζει, που είναι εικόνα του τριαδικού Θεού, στο νουν. Και για να ξεχωρίσουμε αυτά τα τρία, τα οποία μετά την πτώση εχωρίστησαν αλλήλων, το έναν είναι η καρδιά, η οποία έχει σαν όργανό της τη σαρκική καρδιά. Εκείνη η καρδιά, μιλώ για την πνευματική καρδιά, η έδρα της είναι στο σκήθος και εκεί παράγονται οι λογισμοί, εκπορεύονται οι σκέψεις. Οι σκέψεις αυτοί και οι λογισμοί είναι η λεγόμενη ενέργεια του νου. Επίσης γεννά τον λόγο που μιλούμε, σαν τώρα που μιλώ, βγαίνουν από την καρδιά αυτά τα λόγια. Και άλλοτε είναι προφορικός λόγος και τον ακούμε με τα αυτιά, άλλοτε είναι ενδιάθετος, είναι αυτόν όταν μιλούμε μόνοι μας, μέσα μας, χωρίς να ακουγόμαστε, χωρίς να κινούνται καν τα χείλη ή η γλώσσα. Όταν μιλούμε μέσα μας είναι ο ενδιάθετος λόγος, ο οποίος είναι ο ίδιος με τον προφορικό, απλά δεν ακούγεται. Αυτός είναι ο λόγος που γεννιέται από την καρδιά, από το νουν που λέγεται καρδιά. Και για να τα ξεχωρίζουμε, είναι και τα τρία νους. Και η καρδιά που γεννά τον λόγο είναι η πηγή, είναι η ουσία που γεννά τον λόγο, ονομάζουμε το καρδιά. Καταλάβετε, η πηγή. Φανταστείτε μια γεννήτρια που παράγει. Είναι η πηγή και γεννά τον λόγο. Επίσης εκπορεύει τις σκέψεις, που είναι η ενέργεια, οι λογισμοί, οι σκέψεις, οι διάφοροι συνδυασμοί που κάνουμε, αυτές είναι οι σκέψεις και είναι η ενέργεια του νου. Και λέγουν οι πατέρες να φέρνουμε την ενέργεια του νου από τα έξω προς τα μέσα, διότι συνήθως ο νους μας διασκορπίζεται σε χίλια δυο πράγματα προς τα έξω. Όταν λέμε ο νους, δεν εννοούμε την ουσία του, την πηγή, αλλά την ενέργεια του που διαχέεται προς τα έξω. Καταλάβατε αυτά τα τρία. Είναι η πηγή που είναι η καρδία, είναι ο λόγος που γεννιέται από την καρδία αυτήν, από το νου, και είναι και η ενέργεια του νου που διαχέεται προς τα έξω. Αυτά τα τρία πρέπει να ενωθούν εις το χώρο εδώ που λέμε της καρδίας. Και γι' αυτόν λέγει εδώ η αληθινή και απλανής προσευχή είναι να φυλάγει ο νους
και βάλουμε σε παρέθεση η ενέργεια του νου, διότι είναι η ενέργεια του νου, είπαμε, που κάνει τις σκέψεις κλπ. Να φυλάγει ο νους την καρδιά, την ουσία του δηλαδή, την πηγή του, και πάντοτε να περιστρέφεται μέσα σε αυτήν, να κινείται μέσα σε αυτήν, μέσα σε αυτόν τον χώρο να στρέφεται ο νους, και από εκεί να προσεύχεται. Δηλαδή η καρδία του ανθρώπου είναι το θυσιαστήριο, είναι το θυσιαστήριο στο οποίο γίνονται οι πνευματικές θυσίες, θυσία ενέσεως. Και ο κάθε άνθρωπος είναι και ένας ιερεύς. Ο νους του ανθρώπου είναι ο θήτης, είναι ο ιερεύς. Και εκεί θυσιαστήριο είναι η καρδία. Από εκεί πρέπει να αναπέμπουμε τις προσευχές μας. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν επιτρέπεται να τελεστεί οποιαδήποτε τελετουργία εκτός του ναού της Ιερουσαλήμ. Απαγορεύεται αυστηρός. Έτσι και εδώ, από πουθενά αλλού να μην αναπέμπουμε τις προσευχές μας, αλλά από μέσα μας. Ενώ οι παπικοί, όπως είπαμε την άλλη φορά, βγάλουν τον νου τους έξω και πορεύεται στους ουρανούς και φαντάζεται φαντασίες. Και βλέπετε και στην Καινή Διαθήκη, στην καταχάρη που βρίσκομαι τώρα, που βρισκόμαστε τώρα κατάσταση, χριστιανικά, δεν επιτρέπεται να τελεστεί Θεία Λειτουργία αν δεν είναι καθαγιασμένη η Αγία Τράπεζα. Σε περίπτωση που δεν είναι καθαγιασμένη ή που κάποτε λειτουργούν στα σχολεία κλπ, βάζουν το λεγόμενο αντιμίσιο, το οποίο είναι αντιμίση. Η μίσα, μέσα, είναι η τράπεζα. Αντιμίσιο που λέμε, αντί της Αγίας Τραπέζης. Είναι έναν ρούχο το οποίο είναι καθαγιασμένο και το χρήει με Άγιο Μύρον ο αρχιερεύς όταν τελεί εγγένεια ναού. Στα εγγένεια του ναού καθαγιάζει, αφιερώνει και το αντιμίσιο που είναι αντί της Αγίας Τράπεζας. Έτσι και εδώ, από πουθενά αλλού δεν επιτρέπεται να προσφέρουμε προσευχές εκτός από αυτόν τον τόπο που είναι μέσα μας. Λοιπόν, και συνεχίζει. Οι Άγιοι Πατέρες, ακούγοντας τον Κύριο να λέγει ότι από την καρδιά μας βγαίνουν οι πονηροί λογισμοί, φόνοι, μοιχείες, θυμάστε που το είπε ο Χριστός μας κλπ, άφησαν κάθε άλλον τρόπο αγώνας και επεδόθησαν εις την καρδιά. Ο νους τους εστράφηκε εκεί. Δηλαδή άφησαν κάθε άλλον τρόπο αγώνος, όπως και τόπον αγώνος. Γιατί η καρδιά μας είναι ο στίβος που θα αθλήσουμε. Η καρδιά μας είναι η αρένα, το ρίγκ. Το ρίγκ που παίζουν την πυμαχία είναι ο τόπος στον οποίο θα αγωνιστεί ο άνθρωπος. Εκεί είναι που χτυπά και νικά κατά κράτος τον διάβολο. Διότι εκεί είναι κρυμμένος ο εχθρός και εκεί πρέπει να τον πολεμήσουμε. Εάν χτυπούμε οπουδήποτε αλλού, δεν φοβάται ο διάβολος. Γι' αυτόν λέει άφησαν κάθε άλλον τρόπον αγώνος και επεδόθησαν στην καρδιά. Γιατί γνώριζαν ότι με τη φύλαξη της καρδιάς θα μπορέσουν χωρίς σκόπο να πετύχουν και κάθε άλλη αρετή. Διότι χτυπούν κέντρο, χτυπούν το αρχηγείο, να το πω έτσι, του εχθρού. Όπως έχουμε μίαν κάπου έχει μια πυρκαγιά, λέγουν οι πυροσβέστες ότι πρέπει να χτυπούμε την εστία. Στην εστία να ρίχνουμε, όχι πάνω στις φλόγες. Έχουμε τον δασονόμο δαμε. Στην πηγή, στην εστία της φωτιάς. Έτσι και εδώ, εκεί είναι που πολεμούμαστε, από εκεί που πολεμούμαστε και εκεί πρέπει να χτυπούμε. Γι' αυτό πρέπει να στρεφόμεθα μέσα μας. Και λέγει ο Άγιος ότι εγνώριζαν οι πατέρες ότι με τη φύλαξη της καρδιάς θα μπορέσουμε χωρίς σκόπο να πετύχουμε και κάθε άλλη αρετή, ενώ χωρίς αυτήν τη φύλαξη της καρδιάς καμιά αρετή δεν επιτυχάνεται. Είναι τρομερό.
Ακόμα και αν επιτευχθεί κάποια αρετή, γρήγορα θα συλληφθεί, θα φύγει. Γιατί δεν χτύπησαμε τον εχθρό. Όπως ένας είναι άρρωστος, του δίνεις πανατόλ, η αιτία είναι άλλη όμως, δεν θεραπεύεις την αιτία, εντάξει, φεύγει ο πυρετός, αλλά γρήγορα θα επανέλθει. Καταλάβατε, έτσι και εδώ, πρέπει να χτυπήσουμε τη ρίζα του κακού. Πρέπει να καθαρίσουμε την καρδιά μας. Άρα. Ναι. Δηλαδή, είναι δύο διαφορετικά, δύο ξεχωριστά πράγματα, από τη μια ο αγώνας να νικήσουμε τα πάθη φυλάγοντας την καρδιά μας, καθαρίζοντας την καρδιά μας, και από την άλλη ο αγώνας της προσευχής του Κύριε Ιησού Χριστού. Όχι, αυτός είναι ο αγώνας, είναι ταυτόχρονα. Δηλαδή, εάν κάνω την προσευχή ταυτόχρονα, δεν το, γιατί εγώ το γεροντάς μας είπαν ότι εάν ο άνθρωπος πιστεύει και αγωνίζεται να καθαρίσει την καρδία του από τα πάθη, έρχεται η χάρη του Θεού, τον βοηθά να καθαρίσει και μετά καθαρίζει και γίνεται μια από την βασιλιά του Θεού μέσα. Εμείς τώρα όμως εδώ μιλούμε για την προσευχή. Κάπου τα έχουν μπερδέψει ή είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί εδώ τώρα μιλούμε για την προσευχή, ναι. Καλά, είναι μέσα στα πλαίσια. Ο χριστιανός πρέπει πάντοτε να προσεύχεται. Αδιαλείπτως προσεύχεστε. Δηλαδή, είναι ο κεντρικός άξονας του αγώνος του χριστιανού. Και όπως έφερα το παράδειγμα με την πυρκαγιά, τα πάθη είναι η φωτιά. Εμείς πρέπει να χτυπήσουμε την αιστεία της φωτιάς, όπως είπαμε, που είναι να καθαρίσουμε την καρδιά. Και ταυτόχρονα θα αγωνιζόμαστε εναντίον των παθών μας, εναντίον των ερεθισμάτων, αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η προσοχή του νου, η προσοχή της καρδιάς, θα πληγωνόμαστε και δεν θα ξέρουμε πώς να πολεμήσουμε, πώς να χτυπήσουμε τον εχθρό. Βλέπετε, βομβαρδιζόμαστε με τους λογισμούς και δεν τα καταφέρνουμε. Μας τρώνε οι λογισμοί και δεν τα καταφέρνουμε. Γιατί δεν χτυπούμε εκεί που πρέπει. Με τον αγώνα. Αφού είναι η ουσία του αγώνος. Είναι το κέντρο, η ουσία του αγώνος, η προσευχή. Χωρίς προσευχή, και όπως μας είτε εδώ, χωρίς αυτήν τη φύλαξη της καρδιάς του νου, δεν μπορούμε να πετύχουμε αρετές. Και αν καταφέρουμε κάτι γρήγορα, θα μας το πάρει ο διάβολος. Πέτε μας έτσι δύο λόγια για τη φύλαξη της καρδιάς. Ναι. Είχαμε πει, όπως έλεγε και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρέπει να φέρουμε το νου μας μέσα μας, την ενέργεια του νου. Και ένα το πει λίγο πιο κάτω, όπως ο Άγιος Νικηφόρος μας λέει, παίρνουμε μια εισπνοή από τη μύτη και εκεί, όπως ακολουθεί ο αέρας μέσα στο στήθος, εκεί να κατεβάζουμε ταυτόχρονα και το νου. Για να μπορεί όμως να παραμείνει εκεί ο νους, πρέπει να βρει αντικείμενο που να απασχολείται ο νους. Όταν ο λόγος, που είναι το δεύτερο της καρδιάς, ο λόγος, λέγει την ευχή, τότε ο νους εκεί ακούει, αφουγκράζεται τα λόγια της ευχής. Και είναι ένας τρόπος αυτός για να περαμένει ο νους εκεί στην περιοχή. Διότι αν δεν του δώσουμε τροφή του νου, αν δεν έχει αντικείμενο, γρήγορα ένα πεταχτεί έξω να ασχολείται πάλι με τα εξωτερικά. Ενώ του διούμε δουλειά. Του δίνουμε ένα απασχόληση του νου. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Γρηγόριος, ο νους φυλάσσει τον εαυτόν του. Επειδή είναι και τα τρία νους, είπαμε, η καρδία, ο λόγος και η ενέργεια του νου, είναι και τα τρία νους. Φυλάγει τον εαυτόν του στην ουσία. Με λίγα λόγια, ο νους, η ενέργεια του νου, στρέφεται εκεί στην περιοχή του στήθους και αφουγκράζεται τα λόγια, παρακολουθεί τα λόγια που λέγει ο λόγος, ο λόγος μας, τα λόγια της ευχής. Η καρδιά είναι το κέντρο εκεί, η πηγή, η ουσία του νου, που εκεί γίνεται αυτή η εργασία.
Το να ενθυμηθούμε τον Θεό, το να νιώθουμε την παρουσία του Θεού, είναι και αυτό μια προσευχή. Αλλά είναι καλά να τον προφυλάσσουμε τον νου, στρέφοντας το μέσα μας, εκεί στην περιοχή του σκήθους είπαμε. Είναι το φρούριο, να το πω έτσι, που διαφυλάσσεται ο νους. Βλέπετε, όταν γίνεται ένας πόλεμος, παλαιά που ήταν, έναν τώρα που πατάς ένα κουμπί και στέλνει την ρουκέτα χιλιόμετρα μακριά, εκεί περιορίζονταν μέσα στο φρούριο σε καιρό πολιορκίας και έτσι ήταν απόρθητη. Έτσι και ο νους είναι το φρούριο μας, είναι το καταφύγιο μας να στρέφεται μέσα στην καρδιά και από εκεί να πολεμά. Πολεμά καλυμμένος. Όπως στον πόλεμο ταμπουρώνονται πίσω από έναν ένα προστατευτικό πράγμα, έτσι και ο νους ταμπουρώνεται εκεί στην καρδιά και χτυπά, διότι είναι μέσω της καρδιάς που να βάλει ο σατανάς τους λογισμούς του και από εκεί και τους βλέπει καθαρά και μπορεί να χτυπήσει στο στόχο. Να το δούμε λίγο πιο κάτω. Το θέλω να σας εννοείται φυλάσσοντας την καρδιά μας και τον νου μας, εν τον αφήνουμε να βάλει στις μέρημνες προς τα έξω. Συνεχίζει ο Άγιος και λέγει ότι χωρίς την νύψη και την ευχή, που είναι η εργασία που είπαμε, δεν μπορεί κανείς να γίνει πτωχός στο πνεύματι. Είναι από τους μακαρισμούς που το πιάνει εδώ. Βλέπετε εκεί στην επιτόρους ομιλία, εκεί είναι όλες οι εντολές του Χριστού μας και ειδικότερα στους μακαρισμούς, και αναφέρνει δύο-τρία. Αν δεν έχει νύψη και ευχή, δεν μπορεί κανείς να γίνει πτωχός το πνεύματι. Θυμάστε που είπε μακάρι πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό είναι στην Βασιλεία των Ουρανών. Ούτε μπορεί να πενθήσει, να πενθήσει αληθινά. Μακάρι οι πενθούντες, λέει, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Ούτε μπορεί να πεινάσει και να διψάσει την δικαιοσύνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Ούτε μπορεί να γίνει αληθινά ελεήμων. Οι ρόταροι είναι ελεήμονες? Δεν είναι ελεήμονες. Όταν διούν αυτές τις χρηματικές ποσά. Δεν μπορεί να γίνει αληθινά ελεήμων. Ούτε μπορεί να γίνει καθαρό στην καρδία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεόνοψονται. Αυτοί. Εκεί να πηγαίνει ο τόνος. Αυτοί θα δουν τον Θεό. Δηλαδή θέλει να πει ο Χριστός μας, αν δεν είμαι θα καθαρή την καρδία, δεν πρόκειται να δούμε πρόσωπο Θεού. Διώκεται, λέει, τον αγιασμό, λέει ο Απόστολος Παύλος, ου χωρίς ουδείς τον θεόνοψεται. Χωρίς τον αγιασμό, λέει, δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Όταν λέμε αγιασμός, είναι η καθαρότηση της καρδιάς. Δεν πετυχαίνεται όμως η καθαρότηση της καρδιάς χωρίς αυτήν την εργασία που είπαμε. Δηλαδή, μετά το βάπτισμα μας που ελερώσαμε τον μανδύα, το χιτώνα που μας εφόρησε ο Χριστός, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, ο χιτώνας μας είναι ο ίδιος ο Χριστός, τον εμολύναμε με τις αμαρτίες μας, με τα πάθη μας, που άρχισαν σιγά σιγά να συσσωρεύονται, και κάπου είναι εγκλωβισμένη η καρδιά μας και πάμε εκεί να την ελευθερώσουμε, να την καθαρίσουμε, να βγάλουμε έξω αυτούς των ατχήλων που μπήκαν, όπως έχουμε τα κατεχόμενα και θέλουμε να διώξουμε τους Τούρκους. Έτσι και εδώ έχουμε τον νοητό ατχήλα, τον οποίο καλούμε θα να βγάλουμε έξω. Μα δεν έχουμε ούτε τα κότσα ούτε την δύναμη. Μόνο ο παντοδύναμος Χριστός μας, το όνομα του Χριστού μας, μπορεί να βγάλει έξω αυτόν τον ατχήλα. Και με την τήρηση των εντολών του, όπως είπαμε ένα-δύο μαθήματα προηγουμένως. Άρα λοιπόν, για να πετύχουμε τις εντολές και κάθε άλλη αρετή, για να πετύχουμε αυτά που μακαρίζει ο Χριστός στους μακαρισμούς του, πρέπει να έχουμε νύψη και ευχή. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να τα πετύχουμε. Ό,τι και αν κάνουμε εξωτερικά, είναι εξωτερικά. Μου άρεσε άκουγα προχτές μια ομιλία του Παναγόπουλου. Ήταν πολύ σπουδαίος αυτός. Και έλεγε, εκείνοι που στηρίζονται μόνο στα εξωτερικά έργα, όπως είναι η παπική, έναν αρκετό για να σωθούν, λέει. Τα έργα, λέει, είναι οι αποσκευές.
Η σχέση μας όμως με τον Χριστό είναι το εισιτήριο. Εντάξει. Αν έχεις αποσκευές πολλές και δεν έχεις εισιτήριο, δεν μπορείς να ταξιδεύσεις. Δεν μπορείς να τους πεις, μα κοιτάξτε, έχω πολλές αποσκευές. Να σου πούν, πού είναι το εισιτήριο σου. Ενώ αν έχεις εισιτήριο και δεν έχεις αποσκευές, πάεις. Μπορείς να ταξιδέψεις. Άρεσε μου πολύ αυτό το παράδειγμα. Οι αποσκευές λέγονται τα εξωτερικά έργα. Το εισιτήριο όμως είναι η σφραγίδα που σφραγίζει ο Χριστός μας την καρδιά μας με το όνομα Του, με την τήρηση των εντολών Του. Ενώ τα άλλα είναι εξωτερικά έργα. Η τήρηση των εντολών είναι αυτοί όλοι οι μακαρισμοί που είπε. Μακάρι πενθούντες, μακάρι ελεήμονες, μακάρι πραείς, μακάρι καθαρή την καρδία. Αυτά είναι τα έργα, τα όντως έργα. Όχι τα εξωτερικά. Τα εξωτερικά βέβαια είναι καλά όταν πηγάζουν, αναβλύζουν, θα έρθουν μόνα τους. Αγωνίζεται φυσικά κανείς παράλληλα και εξωτερικά. Αλλά χωρίς την εσωτερική νύψη και την ευχή δεν μπορούν να έχουν τη σφραγίδα του Χριστού μας. Και προχωρεί παρακάτω, πάμε στο 5, που εδώ είναι έτσι ένα κεφάλαιο και δύσκολο και εύκολο, για μας όμως είναι δύσκολο. Λέγει, η αληθινή όμως λέγει αυτή η προσευχή απαιτεί πρώτα μαζί με την πανυπακοή και την καθαρή συνείδηση που είπαμε στον πρόλογο, που είπαμε το περασμένο Σαββατό, απαιτεί μαζί με την υπακοή και την καθαρή συνείδηση, πρώτα απαιτεί και αμεριμνία για κάθε πράγμα. Αμεριμνία για κάθε πράγμα. Είναι τόσο δύσκολο όμως για μας σήμερα, που έχουμε τόσες μέρημνες. Πριν 50 χρόνια δεν λέγω ότι δεν είχα μέρημνες, αλλά ήταν πιο απλή ζωή. Έλεγε μου και ο πατέρας μου, από το 30 μέχρι το 40 είχε πολύ μεγάλη πείνα. Κι ήμασταν ευτυχισμένοι, λέει, αν βρίσκαμε έναν κομμάτι ψωμί να φάμε, ελύονταν όλα μας τα προβλήματα. Και σήμερα έχουμε ψωμιά, όχι ψωμί να φάμε, αλλά γεμάτη προβλήματα. Ενώ τότε μόνο εκείνο ήταν το πρόβλημα τους. Και πολλές φορές δεν είχαν ούτε τίνον το ψωμί, και είχαν κάτι σιγές, αγριοσιγές, ευκαιρνάν πάνω και τσιλούσαν την πείνα τους. Και ήταν ευχαριστημένοι. Ήταν λυμένα τα προβλήματά τους. Διότι ήταν πιο απλή η ζωή. Σήμερα κάναμε την πολύ πλοκή τη ζωή μας. Είμαστε γεμάτοι μέρημνες. Γι' αυτό λέω, ενώ είναι απλό, για μας είναι πολύ δύσκολο να έχουμε ένα μεριμνία. Παρόλο που είναι εντολή του Χριστού μας. Μη μεριμνάτε, λέει, για την αύριο. Και μας φέρνει παράδειγμα τα σπουργίτια και άλλα παραδείγματα ο Χριστός μας, τα λουλούδια, τα άνθη. Εμείς όμως είμαστε γεμάτες μέρη μας. Και αυτόν πάλι την αμεριμνία θα την πετύχουμε πάλι με την ευχή. Παρόλο που είναι προϋπόθεσης, εν τούτης είναι και αποτέλεσμα. Δηλαδή προσπαθώ να έχω λίγη αμεριμνία για να πετύχω την ευχή και η ευχή μετά θα μου γεννήσει την πραγματική αμεριμνία. Το ένα γεννά το άλλο. Άρα λοιπόν η αληθινή προσευχή απαιτεί πρώτα μαζί με την υπακοή και την καθαρή συνείδηση αμεριμνία για κάθε πράγμα. Ας το βάλαμε το τεμπούλτ το κάθε. Ένα φύγαμε παραθυράκι. Για κάθε πράγμα. Είτε παράλογο, είτε εύλογο. Μας άφησε τίποτε. Κανέναν παραθυράκι. Ακόμα και για εύλογα πράγματα. Να έχουμε αμεριμνία. Και γενικά, να έχουμε απροσπάθεια σε οτιδήποτε. Απροσπάθεια είναι ορολογία. Στον ασκητισμό, στην πνευματική ζωή, ξέρετε τι είναι η απροσπάθεια. Όχι να το πάρουμε με τη σημερινή έννοια της προσπάθειας, να μην προσπαθούμε για να δείσουμε τα χέρια μας. Απροσπάθεια είναι ένας όρος, είναι μοναχικός ασκητικός όρος. Να φέρω παράδειγμα έτσι που τους μοναχούς, πάει ένας δόκιμος, φεύγει από τον κόσμο, πάει στο μοναστήρι. Και κάθεται, σκέφτεται τους δικούς του, σκέφτεται τους φίλους του, ή έρχονται, σκέφτεται τους φτωχούς, σκέφτεται τον ένα, σκέφτεται τον άλλο.
Και είναι η λεγόμενη προσπάθεια. Όχι με την έννοια της προσπάθειας που την εννοούμε σήμερα. Προσπάθεια δηλαδή, ο νους του πάει συνεχώς σε τούτα τα πράγματα που έχει μια ανεξάρτηση ακόμα. Δεν κατάφερε να αποδεσμευτεί από αυτά τα πράγματα. Ή το ακούμε κάποτε, μοναστήκια έτσι που δεν είναι και τόσο πνευματικά ή έχουν κακές συνήθειες, ιδίως μοναχές, που έχουν προσπάθεια, όπως λέμε, στους συγγενείς τους. Δηλαδή, άρρωστησε ένας συγγενής του, επιμένει να πιάει η ευλογία από την γερόνισσα, να πάει να δει το συγγενή του, να είναι παρόν στην εγχείρηση, να μείνει και μερικές μέρες κάτω για να τον περιποιάται, να τον βλέπει κλπ. Κλπ. Που δεν είναι η δουλειά του μονάχου. Αυτή είναι η δουλειά των συγγενών, των κατασάρκα που είναι στον κόσμο. Η δουλειά του μονάχου είναι να προσεύχεται. Είναι η λεγόμενη προσπάθεια. Είναι μήπως σύνθετη πρόσφατα, γιατί είναι πάθη το να είναι. Σωστό, πολύ σωστά το ετοιμολογήσατε. Πολύ σωστά το έμενε. Είναι πάθος εσωτερικό. Έχω κάποιους συγγενείς που έχουν κάποια προϊόντα και τους λέγω φέρτε τα εδώ στο μοναστήρι να σας τα πουλώ χωρίς κέρδος για σας. Ακούγεται καλά. Όμως δεν είναι μοναχικό. Έχει προσπάθεια προς τους συγγενείς. Γι' αυτό μέσα στις ευχές που λέει αφήνει και γονείς και αδέρφια και συγγενείς, αφήνει αυτή την προσπάθεια προς αυτούς και δίδεται ολόκληρος θυσία εις τον Χριστό. Οπότε συγκινείται ο Χριστός και μεριμνά ο Χριστός για εκείνους. Και πέστε μου ποιος θα τα καταφέρει καλύτερα, εμείς ή ο Χριστός. Καταλάβετε τι είναι η προσπάθεια. Άρα, αφού είπαμε τι είναι η προσπάθεια, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η απροσπάθεια, που είναι αρετή, μεγάλη αρετή. Είναι από τις θεμελιώδεις αρετές του μοναχού. Η απροσπάθεια απαιτεί αποταγή από τον κόσμο, από τις μέρημνες του κόσμου και δίδεται ολόκληρος εις τον Θεό. Ναι. Απαντιστώσεις, εντάξει, είναι συνώνυμοι, αλλά τούτοι είναι πιο δυνατοί. Είναι η λέξη που χρησιμοποιούν οι πατέρες. Άρα λοιπόν, απαιτείται πρώτα-πρώτα για να έχουμε ένα αληθινή προσευχή, να έχουμε ένα μεριμνία για κάθε πράγμα, είτε παράλογο είτε εύλογο, και γενικά να έχουμε απροσπάθεια σε οτιδήποτε. Καταλάβετε τι είναι η απροσπάθεια. Σε οτιδήποτε. Έβαλαμε τον Γιουγίνο Σεμπόλ. Σε οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα όμως, επειδή δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο. Πολύ καλά είπε η πρεσβυτέρα που το ετοιμολόγησε την προσπάθεια, είναι προς τα πάθη μας. Έχουμε πάθος δηλαδή προς εκείνον το πράγμα και έχουμε αυτή την προσπάθεια. Για να πετύχει κανείς αυτό το πράγμα χρειάζεται, για να έχει αυτή την αμεριμνία και την απροσπάθεια, παρόλο που έχει τόσα προβλήματα, χρειάζεται τι χρειάζεται. Πίστης. Πίστης. Αν επίστεως, λέει ο Χριστός μας, αδύνατον ευαρεστήσε. Ο Στέλος Παύλος και το λέει. Χωρίς την πίστη, λέει, δεν είναι δυνατόν να ευαρεστήσουμε. Γι' αυτό είναι δια της πίστεως που σώζεται ο άνθρωπος. Και θυμάστε που είπαμε πριν δύο Σάββατα, για τα έργα της πίστεως που ταυτίζονται με την πίστη. Χρειάζεται λοιπόν πίστης. Πριν πάμε στο έκτον, ήθελα έτσι να κάνω μια μικρή παρέθεση σε αυτό το θέμα της αμεριμνίας και της απροσπάθειας. Παρόλο που μας το λέει εκεί, στην ηθική διδασκαλία του ο Χριστός μας, μη μεριμνάτε. Εννοεί εκείνη την αχώρη μέρημνα. Το αν θα βάλει λάχανα στα κουτσιά της η νοικοκυρά και να πει πρέπει να πάω στο μπακάλι να αγοράσω λάχανα, αυτό είναι μια αμαρτία. Πρέπει να γίνει. Διότι ύστερα έφταν καλά τα κουτσιά χωρίς τα λάχανα. Εννοεί εκεί την μέρημνα, εννοεί την αχώδη μέρημνα. Την ανησυχία που μας δημιουργεί αυτό το άγχος, αυτό το στρες. Είναι έναν όπλον που χρησιμοποιεί ο διάβολος και αυτόν το βάλει ακόμα και ιδίως στους αγωνιζόμενους. Βάλει τους έναν άγχος, μια αγχώδη ανησυχία,
ακόμα και στα πνευματικά, οπότε δεν μπορεί να καρποφορήσει. Το άγχος είναι ο μεγαλύτερος μας εχθρός στην πνευματική ζωή. Πνευματική ζωή και άγχος είναι δύο πράγματα, είναι όπως το χιόνι και η φωτιά, είναι αντίθετα μεταξύ τους. Για να έχουμε αυτή την απροσπάθεια, αυτή την αμεριμνία, για να μην έχουμε αυτή την αχώδη μέρημα, χρειάζεται κάποιος συντονισμός. Ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης έλεγε, μην ανοίγετε πολλά μέτωπα. Ακόμα και στις δουλειές σας, μια δουλειά να έχετε μπροστά σας. Όχι δυο ή τρεις ή τέσσερις. Έχω κάποιες δουλειές να κάνω. Θα πω τώρα θα κάνω αυτόν. Και εκείνα είναι ο νους μας. Θυμάστε που είπαμε κάποτε, κάναμε ένα Σάββατο, διαθέσαμε για το να αγιάζουμε το παρόν. Αυτό που έχω μπροστά μου. Και έφερα σας το παράδειγμα, φανταστείτε να περπατούμε έτσι βράδυ, μπορεί να έχει φως, και είμαστε με τα ξυπόλοιτοι και έχει πέτρες. Ένα κοιτάζουμε αν έχει πέτρα ανύστερα από 10 μέτρα ή ένα κοιτάξω στο επόμενο που βήμα αν έχει πέτρα. Άρα να κοιτάζουμε το παρόν και να το αγιάζουμε. Μην βλέπουμε μακριά. Ή που είπαμε σε έναν άλλο Σάββατο, θυμάστε που είπαμε να είμαστε ελεύθεροι χρόνου. Να μην είμαστε εχμάλωτοι του χρόνου. Αυτά όλα φέρνουν άγχος. Και είναι το αντίθετο της αμεριμνίας. Άρα λοιπόν, πρέπει να είμαστε λίγο πρακτικοί και συντονισμένοι. Έχουμε κάποιες δουλειές να κάνουμε. Εντάξει. Να μην τις έχουμε όλες μπροστά μας. Θα πω ποια έχει προτεραιότητα. Ποια είναι που χρήζει χρονικά να γίνει πρώτα. Ωραία. Αυτή θα βάλω, αυτή να έχω στο νου μου. Όχι ταυτόχρονα να κάνω και τις άλλες. Διότι θα αγχωθώ στο τέλος και δεν θα καταφέρω και 100% να επιτύχω την που θέλω. Άλλο να χτυπάς σε έναν στόχο, οπότε πάει ολόκληρο το βόλιν εκεί, κι άλλο να χτυπάς πολλούς στόχους. Αδυνατίζουν. Τα βόλια αδυνατίζουν. Μόνοι μας. Ναι, μόνοι μας. Δυσκολεύομαι με τον εαυτό μας. Εγώ προσωπικά έχω κάποια υπόψη πράγματα να κάνω. Έχω μια κολλούδα που λέω έχω να κάνω αυτά τα πράγματα. Αλλά έχω και μια άλλη κολλούδα που γράφω μόνο ένα που είναι και λέω αυτό θα κάνω. Όταν τελειώσει εκείνο θα το σβήσουμε και θα βάλουμε το άλλο. Ενώ αν τα έχεις όλα μπροστά σου, πρώτα μόνο που τα βλέπεις, αγχώνεσαι, βλέπεις ένα βουνό μπροστά σου. Ενώ να πεις, να τελειώσω αυτό που έχω και μετά να γράψουμε άλλο. Η ζωή του μοναχού, για να μου πούν έτσι που τα παραδείγματα τα δικά μας, χωρίζεται σε τρία μέρη. Είναι η εκκλησία, που είναι η προσευχή, η ακολουθία. Είναι το κελί μας, που είναι η προσωπική, ο προσωπικός αγώνας εκεί, η προσευχή, η μελέτη, και το διακόνημα. Αυτά τα τρία. Δηλαδή μερίζεται ο χρόνος του μοναχού σε αυτά τα τρία. Την ώρα του ναού, της κοινής ακολουθίας, μετά το κελί και μετά το διακόνημα. Είναι πολύ απλή η ζωή του μοναχού. Εμείς που τα κάποτε τα κάνουμε πολύπλοκα, complicated. Λοιπόν, εάν την ώρα της προσευχής στην ακολουθία ο νους μου εμπάσχει τις δουλειές που έχω να κάνω, ούτε τις δουλειές θα καταφέρω τίποτε, αλλά και η προσευχή μου θα είναι άκαρπη. Και μάλιστα λέγουν οι πατέρες, οι μοναχικοί κανόνες, ευγήγες από την εκκλησία, πήγαινε στο κελί σου. Μην αρχίσεις να κουβεντιάζεις με τους αδερφούς. Διότι εκείνη η ώρα το κελί μας, να το πω στα δικά σας δεδομένα, το δωμάτιο μας, είναι ο τόπος που είναι η προσωπική επαφή εμάς, εσάς, με τον Θεό. Θα είναι έχουμε και εσείς που είστε στον κόσμο, να έχετε κάποια ώρα που να πείτε αυτή η ώρα ανήκει σε μένα και στο Θεό. Και τόπος το δωμάτιο μου. Μόνος, μόνο με τον Θεό. Εμείς όμως λέμε δεν έχουμε ώρα. Όμως στην τηλεόραση έχουμε ώρα να καθίσουμε. Να κουβεντιάζουμε και να αργολογούμε, έχουμε ώρα. Διαβάζαμε χτες ότι βρίσκεσαι με κάποιον, 5 λεπτά κουβέντιασε λέει. Και είναι τα 5 λεπτά είναι καρποφόρα. Από εκεί και πέρα λέει,
είναι αργολογία που γίνεται. Δηλαδή μόνο τα πρώτα 5 λεπτά περίπου είναι να πεις κουβέντες καλές. Από εκεί και πέρα θα αρχίσεις να λέγεις αργολογίες. Προς ζημιά. Και εσύ έναν που τα λέεις και εκείνο που τα ακούει. Γι' αυτό θα έχουμε την ώρα μας που θα είναι για μας, για μένα προσωπικά και τον Θεό. Ο ναός είναι η συλλογική προσευχή. Και εκείνη απαραίτητη. Έχει παραπάνω δύναμη. Και η ώρα της εργασίας. Γι' αυτό είναι λάθος, για να έρθω στα δικά σας δεδομένα και στα δικά μας. Πόσες φορές δεν ακούμε, προσπαθώ πάντα αλλά δεν τα καταφέρνω, φέρνω τα προβλήματα της δουλειάς στο σπίτι. Είναι το πιο τραγικό λάθος αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να φέρνουμε τα προβλήματα της εργασίας μας μέσα στο σπίτι. Διότι, όπως και εσάς, χωρίζεται ο χρόνος σας σε αυτά τα πράγματα. Είναι η ώρα της εργασίας και είναι και η ώρα που θα είμαι στο σπίτι και ακόμα και η ώρα που θα είμαι μόνος μου με τον Θεό στο δωμάτιο. Ή μερικοί παίρνουν δουλειά, εργασία, που τη δουλειά τους στο σπίτι και δουλεύουν overtime μέσα στο σπίτι τους. Και θέλει το καημένο το μωράκι να έρθει να παίξει λίγο με τον μπαμπά του, άφησε με και έχω δουλειά τώρα. Και υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των προσώπων του σπιτιού και τα μωρά είτε θα πάνε να παίζουν με τα κομπιούτερ τους ή με τα τηλεόραση κλπ. Και στο τέλος αποβλακώνονται. Και δεν υπάρχει αυτή η ηρεμία μέσα στο σπίτι. Γιατί μεταφέρνουμε ώρες της δουλειάς και μέσα στο σπίτι. Είναι λάθος. Άρα το κάθε ένα θέλει τον χρόνο του και τον τόπο του. Η ώρα της εργασίας θα είναι για την εργασία. Έφυγε από τη δουλειά, κλείω το κεφάλαιο εκείνο. Όταν πήγαινε στον Άγιο Μινάνο γέροντας και εξομολογούσε, έτυχε μια φορά όταν θα τον έφερναν οι μοναχές στη Μόνη, όταν μπήκε στο αυτοκίνητο εκεί στον Άγιο Μινάνο ήταν σκεπτικός. Λέει του η μοναχή, μα γέροντα, βλέπουμε σε σκεπτικό, τι σκέφτεσαι. Λέει τους, κλείω το κεφάλαιο που λέγεται Άγιος Μινάς και άνοιξα τώρα τη σελίδα που λέγεται Τροοδίτησα. Διότι αν έτσι την Τροοδίτησα και σκέφτεται τα του Αγίου Μινά ή αν στον Άγιο Μινά και σκέφτεται τα της Τροοδίτησας, έτσι θα μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Καταλάβατε. Έτσι και εδώ. Να μην μεταφέρνουμε τα πράγματα της δουλειάς στο σπίτι. Ή είναι Κυριακή. Είναι εντολή, είναι δεσποτική εντολή. Ανήκει στον Κύριον η Κυριακή. Άμα την Κυριακή δεν έχω για να μπαλώνω τρύπες, να κάνω δουλειές, να μου εμφανίζει συνεχώς ο Σατανάς δουλειές για να με αποσπά συνεχώς την Κυριακή. Ενώ η Κυριακή είναι κανείς για να ξεκουραστεί και σωματικά και νοητικά και πνευματικά να αφοσιωθεί στο Θεό. Ενώ εμείς καρτερούμε την Κυριακή για να συμπληρώσουμε δουλειές που είναι κάναμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Ενώ είναι λάθος. Η αργία πρέπει να είναι αργία. Καταλάβατε. Δηλαδή θέλει κάποιους πρακτικούς τρόπους για να έχουμε αυτήν την αμεριμνία και την απροσπάθεια. Είχε ένα μοναχό που επήγε κάπου στην πόλη για κάποιο διακόνημα, στράφηκε πίσω, ήταν τότε που ήταν οι σκήτες και αυτός έμενε μόνος του στο κελί και είναι διάφορα κελιά και μαζεύονται όλοι μαζί στο Κυριακό την Κυριακή. Τέλος πάντων ο γείτονας του ασκητής τον έβλεπε μετά που στράφηκε, έδινε γύρω από το κελί του, από το σπιτάκι του, βόλτες. Γύρω γύρω συνεχώς. Κάτι έπαθε λέει. Πάει και τον ρωτά, λέει του αδερφέ μα τι έπαθες. Έχει πόση ώρα που σε βλέπω διάζει γύρω γύρω από το σπίτι σου. Λέει του, μου έτυχαν κάποια πράγματα εκεί στην πόλη και μου έμεινα μέσα στο μυαλό μου λέει και δεν μπαίνω μέσα στο κελί μου αν δεν τα φύγω. Δεν θέλω να τα πάρω μέσα στο κελί μου. Και διούσε πόρτες γύρω από το. Μέχρι να φύγουν και μετά να μπει μέσα. Αυτή είναι η προσοχή του νου, η προσοχή της καρδιάς. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η αμεριμνία. Βλέπετε εκείνα τα μωρά, είναι πάντα χαμογελαστά. Τα μωράκια, 3, 4, 5 χρονών, χαμογελαστά. Μπορεί να έχουν σοβαρότατα προβλήματα οι γονείς, οικονομικά κλπ. Βλέπεις τα μωρά
ενώ τα δεδομένα είναι τα ίδια και για τους γονείς και για τα μωρά. Δεν είναι. Το πρόβλημα το οικονομικό ισχύει και για τα μωρά, πολύ περισσότερο για τα μωρά. Λοιπόν, διότι έχουν τους γονείς που καθυστερούν να πάνε. Και βλέπεις τα χαμογελά, τα χαρούμενα, ξένιαστα. Έχουν την αμεριμνία. Επήρυψον επί Κύριον τη μέριμνά σου και αυτός σε διαστρέψει. Ο Κύριος είναι που μας τρέφει. Κοιτάξτε, λέει, τα πετεινά του ουρανού. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν και βρίσκουν τροφή. Δεν εννοούμε ότι θα εργαζόμαστε. Νομίζω είναι κατανοητό να μην έχουν εκείνη την αχώρη μέρημνα. Την ώρα της δουλειάς θα ασχολούμαι με τη δουλειά. Αν πήγα σπίτι, είπαμε, θα ασχολούμαι με τα του σπιτιού. Κατανοητό. Δεν είμαστε πλέον. Αυτό λέμε τώρα. Και γι' αυτό που και θέλουμε χάπια για να κοιμηθούμε. Σήμερα. Και τα αντρόγυνα συνεχώς τσακώνονται. Τα παιδιά με τους γονείς, οι γονείς με τα παιδιά. Γιατί είμαστε γεμάτων άγχος. Ενώ παλιά, εσείς που είσαστε ακόμα παλαιότεροι και ζήσετε πιο καλές εποχές, ήταν, μπορεί να ήταν λίγο φτωχικό το φαγητό στο χωριό, αλλά ήταν γλυκή. Το έτρωγαν και ήταν όλο γλύκα, όλο χαρά. Διότι υπήρχε αυτή η απλότηση. Λοιπόν, αφού μας τα είπε λοιπόν όλα αυτά ο Άγιος, πάμε στο 6. Θα πάει τώρα στην πράξη. Τι να κάνεις, λέει, αφού προλιάναμε, λέει, το έδαφος προηγουμένως με όλα αυτά, κάθισε σε μια γωνιά στο δωμάτιο σου, λέει, όχι στην τηλεόραση, στο δωμάτιο σου, μάζεψε το νου σου από κάθε πρόσκαιρο, για μεριμνία που είπαμε, για προσπάθεια, ακούμπησε το πηγούνι σου στο στήθος. Έτσι, ακουμπούμε το πηγούνι στο στήθος. Αυτό που θα πω παρακάτω το έπιασα από τον Άγιο Νικογηφόρο που κάναμε πριν μερικά Σάββατα. Κατέβασε με την εισπνοή σου εκεί στο στήθος το νου σου. Πάμε μια βαθιά εισπνοή και κατέβασε το νου σου, φαντάστε το να κατεβαίνει στο στήθος. Και λέγει μετά ο Άγιος Σημαίων, το λέγει τούτο, κράτησε την αναπνοή σου, τούτο λένε το λέγει ένα, δεν ξέρω αν το λέγει κάπου ο Άγιος Νικηφόρος, κράτησε την αναπνοή σου λέγοντας συγχρόνως την ευχή. Το κράτημα της αναπνοής βοηθά πάρα πολύ το νου να συγκεντρώνεται σε κάτι. Βλέπετε, οι πατέρες φέρνουν παράδειγμα τον τοξότη, όταν είναι να σημαδεύσει πριν αφήσει το βέλος, παίρνει έτσι μια αναπνοή, κρατά την αναπνοή του, συγκεντρώνεται και το αφήνει. Ή ένας ζωγράφος, όταν είναι να κάνει μια λεπτομέρεια, κρατά έτσι την αναπνοή του και κάνει εκείνη τη λεπτομέρεια. Να το δείτε και εσείς, στην πράξη μπορεί να το κάνετε, αλλά δεν το αντιλαμβάνεστε. Μα θέλεις να συγκεντρωθείς, κρατά λίγο την αναπνοή σου, βοηθά. Ενώ το πολύ οξυγόνο, οι βαθιές, οι πνοές, εκείνον ανεβαίνει το αίμα, τι γίνεται εκεί και κάπου θολώνει το μυαλό. Γι' αυτό λέει, κατέβασε με την εισπνοή του νου σου εκεί στο στήθος. Εμείς λέμε στο στήθος, δεν λέμε στην καρδιά, διότι έχουμε έφραγμα, είπαμε εμείς. Δεν μπορούμε να πάμε στην καρδιά. Λοιπόν, και αφού τον κατεβάσεις εκεί, κράτα έτσι λίγη ώρα την αναπνοή σου και λέγε την ευχή. Φυσικά δεν να μείνουμε με το κράτημα της αναπνοής, διότι είναι. Αν μοιάζουμε εκείνο που επίσης να βγάλει μια ακτινογραφία και λέει του για ακτινολόγος, κράτα την αναπνοή σου, θα σου πω μετά να αναπνεύσεις. Πάρε βαθιά εισπνοή λαλί του και κράτησες. Εξήχασε να του πει. Εκείνος εκράτα μείνω καημένος. Μα πώς είναι ώρα λαλί της, δεν αντέχω αν. Εξέχασε να του πει, ανάπνευσε τώρα. Λοιπόν, να το τελειώσω. Και λέει εκεί, στη συνέχεια, για να μην νομίζουν ότι να κρατούμε συνέχεια την αναπνοή μας, στη συνέχεια λέει, να γίνεται η αναπνοή από τη μύτη, αλλά απαλά. Όπως απαλά λέγεται μέσα σου νοερός η ευχή. Δηλαδή, είναι καλή και η προφορική ευχή, αλλά τούτη είναι πιο κακοφορά, αν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Αν δεν μπορούμε, λέμε την προφορικά. Αν μπορούμε όμως, είναι πιο καλή η εσωτερική, που δεν ακούγεται.
Και μάλιστα η εσωτερική που δεν ακούγεται μπορεί να είναι είτε δυνατή είτε σιγανή. Δηλαδή μπορεί να λέγεται απαλά ή έντονα. Εννοώ μέσα μας. Το απαλό είναι ακόμα πιο καλό. Και έτσι μαζί με την απαλή ευχή και την απαλή εισπνοή και εκπνοή, εκεί μπορεί ο νους πιο εύκολα να προσέχει στην ευχή και μαζεύεται ο νους πιο εύκολα μέσα μας. Και κάθε τόσο με μια εισπνοή να νιώθουμε να κατεβάζουμε ξανά τον νου μας εκεί στο στήθος. Ναι, κυρία Άννα. Έκανα μια σκέψη και λέμε ότι δεν θα εντεμονική, να σας την πω, προχτές συγκεκριμένως, όσον αφορά τούτο που λέμε να φιλωθούμε αυτήν τον αέρα, να κατεβαίνουμε... Παίρνεις το στήθος εκεί. Αν δεν μπορούμε να το καταφέρουμε τούτο, στο στήθος. Και λέω, εισπνέοντας, κατά κάποιον τρόπο, αναπνέουμε το όνομα του Χριστού αυτού το λέμε, έτσι. Και το κατεβάζουμε. Δεν αναπνέουμε τη χάρη του δια του ονόματος. Ναι, ναι. Το όνομα του Χριστού αφήσει δύναμη, αναπνέοντας και σκεφτόμαστε το Ιησού Χριστέ, αναπνέουμε τη χάρη του δύναμη. Και να το λέμε πώς εγώ την όμπλη της φαντασίας. Όχι, όχι, είναι θέμα φαντασίας. Είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κατεβάσουμε το νου στο στήθος εκεί. Και τα λέμε στο στήθος μου ψηλά. Στο σπέρμος, πάνω, ψηλά. Πιο πάνω από το σπέρμος. Ναι, κυρία Ελένη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω το θέμα της πνοής. Δεν γίνεται ταυτόχρονα για κάθε φορά. Και είναι δύσκολο. Δύσκολο. Μερικοί το λέγουν, αλλά δεν είναι εύκολο. Δηλαδή να προσπαθήσεις να προσαρμόσεις δίθεν εισπνοή, εκπνοή με τα λόγια της ευχής. Εγώ δεν τις φορές το έκανα, κοφκένουν ένα πνοή με έναν πόρο. Το πρακτικό είναι ότι να το κάνουμε μια φορά και να κατεβιώνεις εκεί και απαλά να λέγεται μέσα μας η ευχή. Και μετά να το ξαναφτιάξουμε. Ναι, ναι. Αλλά και οι αναπνοές μας να είναι απαλές. Διότι θέλουμε να συγκεντρωθούμε. Είπαμε ένας που θέλει να συγκεντρωθεί, κάπου συγκρατείτε στις πνοές, εκπνοές. Κάπου πιο απαλές που γίνονται. Θα σας πω, το καλύτερο τρόπος είναι το που μας λέει εδώ στο έτσι. Δηλαδή, να μείνει κανείς μόνος του μες στο δωμάτιο. Για αυτόν τον τρόπο. Στις άλλες ώρες, ακόμα και όταν τις λέμε, εντός μου είπατε προηγουμένως, είναι το προφορικό, το απλώς για να πιέζουμε τον εαυτό μας να μένει, να είμαστε. Όταν κανείς συνηθίσει και κάνει τούτο, μετά να αρχίσει να το εφαρμόζει και εξωτερικά, και στην εργασία του ακόμα. Και σαν οδηγά, και σαν πόρη μέσα του, να νιώσει αυτή την εργασία να γίνεται. Θέμα χρόνου, να ξοδεύει κανείς χρόνο με τον καιρό, με την πολυκαιρία, αρχίζει να εξοικειώνεται ο νους, η καρδιά του ανθρώπου σε αυτή την εργασία. Αλλά χωρίς άγχος. Βεβαίως, όχι να νομίζουμε μόνο ότι είναι τίποτε μαγικό, τίποτε με την εισπνοή που λέμε κλπ. Απλώς είναι πρακτικό. Και ο καλύτερος τρόπος δεν εννοώ ούτε οι εισπνοές, ούτε ο καλύτερος τρόπος είναι τα άλλα που είπαμε προηγουμένως. Η υπακοή, η αμεριμνία, η απροσπάθεια, η απλότης, η ταπείνωση κυρίως, δεν είπα. Η ταπείνωση είναι το θεμέλιο αυτής της εργασίας. Χωρίς ταπείνωση ένα μας θες την μπάλαν ο Σατανάς. Μα έχασες κύριε Σόλο. Υπάρχουν και... Αφορούσεν το. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είστε μισθωμένοι. Αφορούσεν το. Ναι. Πάτε, έχω αυτή η κορμή κατάσταση που θα μου τα ψάλλει σπίτι. Είπαμε, θα τα ψάλλουμε να παλά, είπαμε, κυρία μου. Και είναι και καλύπωνη σημειώσετε, δεν είναι παρά πολύ. Λοιπόν, τι θα γίνει, αλλά υπάρχουν και... Λοιπόν, αν δεν έχουμε καμιά ιδιαίτερη απορία, να αρχίσουμε με απλότητα να τα κάνουμε, ούτε να μας κρατά άγχος. Απλώς είναι πρακτική τρόπη. Ωραία. Να προσπαθήσουμε. Ναι. Νομίζω πρέπει να προλαστούμε με τα πάντα από τα λεπτά πράγματα. Έτσι. Είναι η ζωή που γίνεται. Εμείς δυσκολεύομαι τον εαυτό μας. Έτσι. Είναι αυτό που λέγει ο πατήρ Παΐσιος, προσπαθήστε να απλοποιήσετε τη ζωή σας.
να απλοποιήσετε τη ζωή σας. Έπιαγε να σε παρεξήγησε εδώ και πήγαινε στο σπίτι, έφκαλε όλα τα έπιπλα της γυναίκας του και βάλε κουτσούκια από τους του που είχε στο Άγιον Όρο. Έγινε εξωφρενών η γυναίκα του, έφτασε στα αυτιά του πάτε πάει σου, ρε ευλογημένε του λέει. Είπαμε να απλοποιήσουμε τη ζωή μας, όχι έτσι όμως. Από τις μέρημνες, από τα περιτά όπως είπε και η πρεσβυτέρα. Μάλιστα, ο Θεός μαζί μας.